Χαίρομαι που έρχονται νέοι άνθρωποι και το βλέπουν, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έχω μια επαφή με τα παιδιά στη δραματική σχολή, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα, δεν τα διδάσκονται, δεν φταίνε αυτά βέβαια. Δεν τα διδάσκονται στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα έργο που το είπα συγκλονιστικό και θα πίστευε κανείς ότι δεν θα επαναλαμβανόταν αυτό το φαινόμενο αναβίωσης του ναζισμού, του φασισμού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όταν ο ΙΕ το 48 μίλησε για αυτό το πράγμα, είπε την περίφημη φράση «ποτέ ξανά» και συμφώνησαν όλα τα κράτη. Παρόλα αυτά βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, να αναβιώνει αυτό το φαινόμενο του ναζισμού. Και θα το συνέδεα με αυτή την οικονομική κρίση που περνάει ο κόσμος, που είναι απελπισμένος, απεγνωσμένος, δεν ξέρει πού να στηριχτεί, εκεί που στηρίχτηκε και ο ίδιος ο Χίτλερ μετά την καταστροφή που υπέστη η Γερμανία μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη γενική κρίση όλου του κόσμου το 1929 και άρχισε σιγά σιγά να αναβιώνει. Δηλαδή το ίδιο περνάμε και εμείς τώρα βέβαια, δεν χρειάζεται να το πω, είναι γνωστό. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος κάπου χάνει και την κρίση του. Κάπου χάνει αν δεν γνωρίζει και την ιστορία και δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα αυτού του αποτρόπαιου γεγονότος που εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, δεν μπορεί να κρίνει σωστά, γι' αυτό λέω έχει χάσει την κρίση του, και απευθύνεται και ζητάει τη σωτηρία του σε ανθρώπους και σε κόμματα που όχι μόνο δεν είναι δυνατόν να του την προσφέρουν, αλλά θα τον καταστρέψουν ακόμα χειρότερα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, για τις γυναίκες, πραγματικά σε αυτά τα στρατόπεδα, όπως λέει και το έργο, όταν έφτανα στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, οι SS, οι Γερμανοί αξιωματικοί, βλέπανε ποιος είναι κατάλληλος για εργασία, να το πούμε προς εκμετάλλευση, και έστελναν αριστερά τα παιδιά και τις γυναίκες τις κάπως ηλικιωμένες, και αντίθετα δεξιά τους άνδρες και τις νέες γυναίκες. Δηλαδή, είναι όμως αστείο λιγάκι να το λέμε, γιατί οι ζωές είναι όλων και καταστράφηκαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, άρρωστοι. Αλλά να, ακόμα ένα στοιχείο τώρα, δεν είναι φεμινιστικό αυτό που θα πω, αλλά επειδή με ρωτήσατε, εκεί πραγματικά πολλές γυναίκες χάθηκαν άδικα. Αλλά δεν ήταν μόνο οι γυναίκες, σας λέω, εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια άνθρωποι. Ακόμα και οι εχμάλωτοι του Σοβιετικού στρατού. Και αυτοί εξοντώθηκαν. Και μάλιστα σε ένα σημείο ο ανακριτής ρωτάει τον Σταρκ, ένα νεαρό Γερμανό που ήταν από αυτούς τους εξολοθρευτές μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πώς αναρωτιόσασταν ότι αυτή είναι της ίδιας ηλικίας με εσάς? Και λέει αυτός πολύ ψυχρά, όχι. Εμείς τότε υποστηρίζαμε το καθεστώς της πατρίδας μας. Μας λέγανε ότι πρέπει να εξοντωθούν οι Εβραίοι, υπακούσαμε. Μας λέγανε πρέπει να εξοντωθούν όλοι οι κομμουνιστές και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτή την κόκκινη ιδεολογία, υπακούσαμε. Δεν φταίω εγώ αν τώρα τα πράγματα άλλαξαν, σε ό,τι μας λέγανε υπακούγαμε. Δηλαδή ήτανε υπάνθρωποι, φερέφωνα, δεν καταλαβαίνανε τι κακό κάνανε. Το έργο που κάνουμε εδώ, η ανάκριση του Πέτερ Βάις, είναι ένα έργο το οποίο έχει γραφτεί πριν από περίπου 40 χρόνια, αλλά είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Διότι αναφέρεται στα ίδια πράγματα που μας βασανίζουν και σήμερα. Είναι μια παράσταση που ακόμα και αυτοί που ξέρουν ιστορία θα μπορέσουν να μάθουν πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που ήδη ήξεραν.
Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Ο κόσμος όλος που έρχεται και μας βλέπει φεύγει γεμάτος από το θέατρο. Είναι μια δουλειά που πρέπει να τη δούνε όλοι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν γνώση των γεγονότων των παλιότερων. Αναρωτιόνται οι άνθρωποι γιατί οι κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν αντιδρούσαν. Αφού ήταν περισσότεροι από τους φρουρούς, γιατί δεν κάνανε κάτι και περιμέναν έτσι υπομονετικά, περιμέναν το θάνατό τους και δεν κάνανε τίποτα. Και βλέπουμε ότι το ίδιο σημαίνει για τώρα. Με άλλο τρόπο, όχι με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με οικονομικό πόλεμο, αλλά το ίδιο σημαίνει. Και εμείς τώρα περιμένουμε παθητικά την εξόντωσή μας. Και τότε λέγανε ότι ναι, οι άνθρωποι, αυτό που τους κράταγε και δεν επαναστατούσαν ήταν η ελπίδα ότι δεν θα συμβεί στους ίδιους, ότι οι ίδιοι θα επιβιώσουν. Οι άλλοι θα πεθάνουν, αλλά αυτοί θα επιβιώσουν, ο εαυτός μας. Και βέβαια δεν συνέβαινε αυτό, ούτε τώρα θα συμβεί. Κανένας δεν θα τη γλιτώσει. Γι' αυτό πρέπει όλοι να λάβουμε μέτρα. Μην λέμε ότι εγώ θα τη γλιτώσω, ας τον άλλον. Όχι, κανένας δεν θα τη γλιτώσει. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν μας βλέπω καλά καθόλου. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω με αυτό το έργο που παίζουμε. Πιστεύω ότι είναι ένα έργο που θα πρέπει να το δουν όλοι, που πρέπει να το δουν όλοι, κυρίως τα νέα παιδιά. Είναι κομμάτι της ιστορίας, το οποίο πρέπει να το μάθουν. Σαφώς και αναφέρεται στον ναζισμό και μία άνοδο την έχουμε τώρα, του φασισμού. Αλλά πέρα από αυτό, ο δικός μου ρόλος μιλάει για μια γυναίκα η οποία ήταν παντρεμένη, είχε παιδιά, βρέθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πιστεύω ότι ήταν μια δυναμική γυναίκα, ήταν και δημοσιογράφος, έχασε όλη την οικογένειά της, παρόλα αυτά επέζησε και η μαρτυρία της είναι καταλυτική όχι μόνο στο έργο, αλλά γενικά. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα που μέσα από την αξιοπρέπειά της περνάει μηνύματα αγωνιστικότητας, επαναστατικά για τη γυναίκα, η οποία πρέπει να σηκωθεί, να βγει έξω από το σπίτι της, να αγωνιστεί. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι έχω παιδιά και είμαι στο σπίτι, μεγαλώνω παιδιά, η δουλειά μου δεν μου το επιτρέπει. Νομίζω ότι είναι θέμα της κάθε γυναίκας να βγει στους δρόμους και να δώσει το δικό της αγώνα. Γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούμε να λεγόμαστε άνθρωποι. Αυτό που μας χαρακτηρίζει και μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ζώα είναι ο συνεχής αγώνας που πρέπει να κάνουμε στη ζωή. Λοιπόν, η γυναίκα είναι ένα πολύ δυνατό όν και αυτό πρέπει να το δείξει. Πρέπει να το βγάλει και νομίζω ότι δεν πρέπει να τη σταματήσει τίποτα. Η παράσταση που παίζουμε φέτος είναι η ανάκριση του Peter Weiss. Ήταν ένα έργο που επέλεξε ο Κώστας ο Καζάκος το καλοκαίρι φέτος, πριν συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν τον Σεπτέμβρη. Είναι ένα έργο που μιλάει για τον φασισμό, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Auschwitz. Είναι μια δίκη που πραγματοποιήθηκε πραγματικά στην Φραγκφούρτη, τα πρακτικά της οποίας πήρε ο Weiss και έγραψε αυτό το έργο. Στο έργο αυτό περνάνε μάρτυρες οι οποίοι βασανίστηκαν από ανθρώπους κατηγορούμενους στη δίκη μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο δικός μου ρόλος είναι μιας γυναίκας η οποία ήταν Γερμανίδα. Λόγω των γνώσεών της χρησιμοποιήθηκε μέσα στο στρατόπεδο, δουλεύοντας στο γραφείο των πολιτικών υποθέσεων. Άρα μπροστά στα μάτια της πέρασαν διάφορες καταστάσεις, ήταν μάρτυρας διαφόρων γεγονότων και αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτή η προσωπικότητα είναι πολύ πιο ευαίσθητη από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να βοηθήσει ή έστω να έχει έναν ρόλο συμμετοχικό από την άποψη που ίδια θα ήθελε
να έχει σε σχέση με τα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν μπροστά στα μάτια της. Έρχεται σε αυτή τη δίκη να μιλήσει επί της ουσίας για όλα αυτά τα βασανιστήρια που άκουσε να γίνονται σε ένα δωμάτιο διπλανού χώρου από τον χώρο στον οποίο εργαζόταν και για τις καταστάσεις τις οποίες είδε μπροστά της. Ακόμα και μιλάει για μια φίλη η οποία ήταν και αυτή μέσα στο στρατόπεδο και την έχασε με έναν πολύ άτυπο τρόπο. Μέσα από αυτή την παράσταση καταλαβαίνουμε ότι τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και καταλαβαίνουμε ότι ο φασισμός είναι θέμα παιδείας, ο φασισμός είναι θέμα πολιτισμού, ο φασισμός είναι θέμα γνώσης, να μάθουμε όλη την ιστορία, να ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη τότε, ώστε να αποφύγουμε να συμβούν τα ίδια πράγματα και τώρα. Κάποτε είχαν πει ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν πρέπει να καταστραφούν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ξανά. Αυτό το πράγμα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε έτοιμοι να το πολεμήσουμε, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ο χώρος του Auschwitz να είναι ένας χώρος που όλοι μας να θυμόμασταν τι συνέβη εκεί και να αποφύγουμε να ξανασυμβούν παρόμοιες καταστάσεις. Δυστυχώς είναι ένα έργο που ξανά γίνει επίκαιρο. Και δεν είναι μόνο το... Έχει κάποια στοιχεία, δυστυχώς κάποιες αναφορές που είναι τόσο κοινές εκείνη την εποχή και τώρα. Και περισσότερο έξω από όλα τα άλλα, δηλαδή το θα ήθελα να συζητήσω εγώ να πω είναι, επειδή εγώ κιόλας αντιπροσωπεύω την κακιά πλευρά, είμαι ένας πρώην Ναζί που εξακολουθεί να είναι Ναζί, συγκεκριμένα κιόλας είναι και σύμβουλος σε ένα υπουργείο. Αυτή ήταν η τιμωρία του. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά κοινά και με την εποχή μας και την εποχή εκείνη. Και ένα και το μεγαλύτερο ίσως και το πιο ανησυχητικό είναι η παθητικότητα που τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Είτε ο φόβος, είτε τα συμφέροντα του καθένα, νομίζω ότι οδηγούμε σε καταστάσεις πολύ κενές με εκείνη την εποχή. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Είναι πάντα αυτή η ερώτηση, δηλαδή, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι, τουλάχιστον που διαβάζανε Γκέτε, ακούγανε κλασική μουσική. Δεν ήτανε... Και λες τώρα όλη αυτή η ευαισθησία που είχαν στην τέχνη, πώς τους έβγαινε και ήταν τόσο απάνθρωποι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι το απλώς το DNA, αν είναι του ανθρώπου έτσι που... Φοβάμαι ότι μάλλον αυτό είναι, ότι αν του δοθεί ευκαιρία, έχουν γίνει και πειράματα. Και κάνει ένα καθηγητής από ό,τι θυμάμαι νομίζω στο πρωινή ταινία μετά. Που την τρίτη μέρα σταμάτησε το πείραμα γιατί οι φοιτητές που κάνανε τους δερμοφύλακες ήταν τόσο επικίνδυνοι για τους άλλους που τρόμαξε και σταμάτησε το πείραμα. Φοβάμαι ότι είναι η συνθήκη. Κάποια στιγμή το λέει κιόλας ένας μάρτυρας, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν και θύματα και θύτες. Το θέμα είναι. Αυτό το γεγονός που λέγεται πολιτική, που λέγεται κοινωνία, πόσο τροφοδοτεί και πόσο μας επιτρέπει να βγάλουμε αυτά τα πράγματα έξω. Φοβάμαι ότι αν έρθει κάποια στιγμή και μας δώσει την ευκαιρία, δεν ξέρω πώς θα φερθούμε κι εμείς. Το θέμα είναι αυτό, να προστατεύουμε ώστε να υπάρχουν πάντα τρεις συνθήκες που να μην οδηγούν τους ανθρώπους να χρειαστεί να εκδηλώσουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πια νομίζω είμαστε ανεξέλεκτοι. Παίζω έναν γιατρό που ήταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και επειδή ήταν συνειδητοποιημένος πολιτικά, μας πληροφορεί ότι το έργο μας είναι τόσο επίκαιρο, γιατί ο φασισμός τελικά και τα εγκλήματα που έκανε τότε υπάρχει ακόμα. Δεν νικήθηκε ο φασισμός. Και το έργο μας είναι αποκαλυπτικό περί των προθέσεων του φασισμού και εφόσον δεν νικήθηκε, υπάρχει ακόμα, υφίσταται και πρέπει να επαγρυπνούμε. Γιατί όπως μας λέει αυτός ο γιατρός μες στο έργο, τα μέσα της εξόντωσης σήμερα θα είναι ασύνδετα πιο αποτελεσματικά από τα παλιά μέσα. Ο φασισμός ετοιμάζεται. Πρέπει να επαγρυπνούμε λοιπόν και γι' αυτό το έργο μας είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλο και σήμερα. Αυτό μας το λένε και οι θεατές που έρχονται, οι οποίοι λένε ότι πρέπει το έργο να το δει όλος ο κόσμος. Και παροτρύνουν τα παιδιά τους να έρθουν
να λάβουν γνώση περί του θέματος, διότι σήμερα βλέπουμε παιδιά κατώτερων κοινωνικών τάξεων να ακολουθούν κάποιες ιδεολογίες, σε εισαγωγικά, οι οποίες εναντιώνονται στον παράγοντα άνθρωπο. Είμαστε στο θέατρο Τζέννη Καρέζη, ανάκριση του Πέτερ Βάις, ένα έργο, ένα κείμενο, ένα πολιτικό κείμενο, ένα κείμενο το οποίο είναι αναγκαίο σήμερα να το παρακολουθήσει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει γνώση πλέον, η ιστορική γνώση. Και η ιστορική γνώση διαφυλάσσει τα βήματα που κάνουμε προς το μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο να τα παρακολουθήσουν ακόμα και νέα παιδιά για να δούνε τα γεγονότα, γιατί αυτά είναι γεγονότα ιστορικά που συνέβησαν και που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας του ανθρώπου. Εγώ κάνω το ρόλο του συνήγορου, πολύ δύσκολος ρόλος, όπως είναι και το κείμενο δύσκολο, δεν είναι ένα εύκακτο κείμενο, αλλά είναι ένα κείμενο, όπως είπα, σημαντικό να το παρακολουθήσει σήμερα. Ο συνήγορος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανεληφθεί στην Γερμανία του 60 που αναπτύσσεται και αυτή και γιγαντώνεται μέσα από τα συντρίμια της και κουβαλάει όλα τα στοιχεία του κράτους, της εποχής του και του κράτους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φτάσει ξανά κάπου ψηλά, ίσως με όποιο κόστος. Ένα έργο το οποίο μιλάει για τον φασισμό, υποδίωμαι τον Γιώζεφ Γκλερ, ένας ξυλοκόπος ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν μέσα στο στρατόπεδο του Auschwitz, όπου έκανε διάφορες ενέσεις, έτσι ώστε διάφοροι άρρωστοι άνθρωποι να φεύγουν πιο εύκολα από τη ζωή, έτσι όπως το παρουσιάζει τουλάχιστον αυτός. Ο ρόλος σίγουρα δείχνει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να απορροφηθεί από ένα σύστημα που δεν έχει μια γερή άποψη για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο υπάρχει. Ένας άνθρωπος χωρίς βούληση, ο οποίος παρασύρεται εύκολα και μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλα κίνηματα. Καταρχήν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε φέτος αυτό το έργο. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο, πολύ σύγχρονο. Αφορά στα βασανιστήρια, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Εγώ κάνω έναν από τους μάρτυρες που βρέθηκαν και ζήσαν όλη αυτή τη φρίκη των βασανιστήριων. Κάνω τον μάρτυρα 4. Είναι ο πιο νέος, ο πιο εσωστρεφής. Ο περιγράφει όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο στρατόπεδο, το πώς τους μεταχειρίζονταν, το πώς τους συμπεριφέρονταν. Νομίζω ότι είναι ένα έργο, πραγματικά η επιλογή του κ. Καζάκου ήταν πολύ καλή και πολύ κέρια, που πρέπει να δουν όλοι και πρέπει να δουν οι άνθρωποι της νέας γενιάς, οι δικοί μου άνθρωποι. Νομίζω ότι πέρα από την σκληρότητα όλη αυτή που βλέπουμε και όλα αυτά τα βασανιστήρια που περνούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το έργο αφορά και σήμερα πάρα πολύ.